Η Βασιλική έκανε τα πρώτα της βήματα στην Αμφιάλη, στον Πειραιά. Τα χρόνια του Δημοτικού μετακόμισαν οικογενειακό στο Γουδί, ενώ τα χρόνια του Γυμνασίου και του Λυκείου τα πέρασε στη Γλυφάδα. Ο μπαμπάς Γιάννης, με καταγωγή από την Εύβοια, και η μαμά Γιάννα από τη Μάνη, έκαναν τα πάντα για να είναι ευτυχισμένα τα παιδικά χρόνια της μικρής Βασιλικής και του αδελφού της, του Γιώργου. Και μπορεί ο πατέρας της να έχει σπουδάσει υποκριτική, δεν κατάφερε όμως ποτέ να γίνει ηθοποιός, όντας ο μεγαλύτερος από 5 αδέλφια που έπρεπε να δουλέψει για να βοηθήσει την οικογένεια. Η Βασιλική μάλλον είχε κληρονομήσει το μικρόβιο, έγραφε σκετσάκια με τα ξαδέλφια της, τα έπαιζαν και ανέφερε συχνά ότι ήθελε να γίνει ηθοποιός. Οι γονείς της εξάλλου την πήγαιναν συχνά στο θέατρο και τον κινηματογράφο. Με τον αδερφό της δε, τον Γιώργο, είχε άψογη σχέση και παρόλο που ήταν 4 χρόνια μικρότερός της, ήταν ο φύλακας άγγελος για εκείνη. Θυμάται πως όταν ο μπαμπάς Γιάννης διατηρούσε οπωροπολία, πήγαινε να τον βοηθήσει και η αλήθεια είναι ότι της άρεσε πολύ. Ήταν η εποχή που οι κυρίες άρχιζαν να αγοράζουν μάγκο, ανανά και σπαράγγια. Μόνο που οι πελάτησες του μπαμπά δεν ήξεραν την κόρη του ιδιοκτήτη και έκαναν παράπονα ότι δεν τους δίνει τα καλά φρούτα από πίσω. «Μπαμπά, πες στις κυρίες ότι δεν είμαι υπάλληλος εγώ, αλλά κόρη σου», έλεγε αγανακτισμένη στον πατέρα της. Μαθήτρια του 20 δεν ήταν πάντως, παρόλο που στα φιλολογικά τα κατάφερνε μια χαρά. Ένα ήταν το μεγάλο της ελάττωμα από τον νηπιαγωγείο ακόμη. «Κυρία Ανδρίτσου, η Βασιλικούλα μιλάει πολύ στην τάξη. Πάρα πολύ», έλεγαν πάντα οι δάσκαλοι στη μητέρα της. Και ήταν άριστη και στη γυμναστική. Πραγματικά, έκανε και ενόργανη, αλλά πήγαινε και στο κολυμβητήριο. Και δεν έκανε ποτέ σκασιαρχείο, δεν αντέγραφε, αλλά ούτε και στα σκονάκια κατέφευγε. Το αίσθημα του δικαίου υπήρχε ανέκαθεν μέσα της. Ό,τι βαθμό έπαιρνε, ήθελε να τον πάρει με την αξία της. Την επανάστασή της στην εφηβική την έκανε και η Βασιλική, ακούγοντας heavy metal μουσική, κόβοντας σε rock στυλ τα μαλλιά της και φορώντας αμπέχωνο κάποια στιγμή. Η αλήθεια είναι ότι τα αμπέχωνα δεν τα ξεπέρασε, ακόμη και σήμερα της αρέσουν τα φαρδιά, άνετα ρούχα. Όσο για τις παρέες της, μόνο αγόρια και ελάχιστα κορίτσια. Τα έβρισκε καλύτερα με την αντροπαρέα του σχολείου. Προσπαθούσε να παίξει μαζί τους ποδόσφαιρο, κάνοντας την τερματοφύλακα και τρώγοντας φυσικά πολλά γκολ. Η παρέα τους δεν ήταν η πιο δημοφιλής του σχολείου, ούτε φορούσαν ακριβά επώνυμα ρούχα. Ήταν τα ροκ, τα πιο εναλλακτικά παιδιά. Και με τον Αχιλλέα, το φίλο της, παραμένουν κολλητοί από την πρώτη γυμνασίου μέχρι και σήμερα. Όσο για τους έρωτες, πάντα ήταν ερωτευμένη η Βασιλική. Από τον νηπιαγωγείο ακόμη. Στην πενταήμερη του σχολείου στην Κρήτη, θυμάται και σήμερα ότι λόγω ενός κρούσματος μηνυκίτιδας όλα τα παιδιά πήραν προληπτικά αντιβίωση. Με το που ξεχύθηκαν στην Κρήτη, άρχισαν οι τσιπουδιές και τα κρασιά. Και σε συνδυασμό με την αντιβίωση, όλοι τους έπεφταν ένα-ένα σαν ζαλισμένα κοτόπουλα. Στις πανελλαδικές εξετάσεις, πρώτη της επιλογή ήταν η Σχολή Θεατρικών Σπουδών. Την τρίτη φορά που έδωσε, πέρασε τελικά στη Θεολογική Σχολή. Για ένα χρόνο παρακολουθούσε τα μαθήματα και δυσκολεύτηκε πολύ με τα εβραϊκά, που ήταν προαπαιτούμενο μάθημα για να περάσει στο επόμενο έτος. Κάπου εκεί αποφασίζει και επισήμως πλέον να γίνει ηθοποιός. Η απόφαση της έδωσε ιδιαίτερη χαρά στον πατέρα της, ενώ η μαμά, που θα ήθελε κάτι πιο σίγουρο για την κόρη της, στάθηκε στο πλευρό της, στηρίζοντάς την. Επέλεξε τη σχολή Βεάκη, πέρασε και αισθάνθηκε πραγματικά έτοιμη να ανταπεξέλθει στις θεατρικές προκλήσεις, καθώς η προετοιμασία στη σχολή ήταν άρτια. Συμφοιτήτρια με την Άννα Μαρία Παπαχαρελάμπους, έκανε την πρώτη της τηλεοπτική εμφάνιση το 1994 στο σίριαλ του Αντένα «Η Αγία Τετράδα», παίζοντας την κόρη της Χρυσούλας Διαβάτη και τον Νικητά Τσακύρογλου. Το θέατρο ήρθε 2 χρόνια αργότερα με τη Φιλουμένα Μαρτουράνο στο θείασο της Μαρούλας Γιούλη. Ο δάσκαλός της, Γιάννης Μαργαρίτης, της προσέφερε το μικρό ρόλο της υπηρέτριας και το τρακ της ήταν ασύλληπτο. «Θυμάμαι ότι βούιζαν τα αυτιά μου και ούτε καταλάβαινα τα λόγια που έλεγα», δηλώνει σήμερα. Από τότε κύλησε πολύ νερό στα βλάκι και η Βασιλική είναι από τα πιο ευλογημένα και τυχερά κορίτσια του ελληνικού θεάτρου και της τηλεόρασης. Δεν είναι εξάλλου τυχαίο ότι υπήρξε σαββατογεννημένη, πέρασε από ένα πολύ επιτυχημένο κόκκινο δωμάτιο και κατέληξε να ζει σε μια πολυκατοικία με πολύ ψηλή τηλεθέαση. Και φέτος. Πολύ ωραία, και φέτος. Τα κατάφερε. Άντε, και του χρόνου πάλι. Τι θα πει πια. Θα σου πούμε άλλα του χρόνου. Κοίτα τι έκανες. Άλλα έλεγες και άλλα κάνεις. Κάνε και εσύ κάτι μες στο χρόνο για το επόμενο βίντεο, να έχουμε πλάνο. Έχεις δίκιο. Βασιλική, έχεις παίξει σε ρόλο που δεν είναι κωμικός? Στη σχολή.
Μόνο στη σχολή. Και μάλιστα στη σχολή μου λέγανε κιόλας ότι δεν κάνεις για κωμωδία. Άστο, μη το. Δεν ήμουν καλή στην κωμωδία όμως στη σχολή. Μετά τι, πώς έγινε. Δεν ξέρω. Αφού μου δίνανε έπεσα σε κωμωδία, έπρεπε να παίξω κιόλας. Δεν ξέρω πώς έγινε. Ίσως. Πραγματικά. Δεν ήταν δραματικά δηλαδή. Στη σχολή ήμουν μόνο δραματικά έκανα, ναι. Δεν μου δίνανε τίποτα άλλο. Και ποιο σκέφτηκε. Μου δώσε μια δύο. Ενώ κοίταξε, έπαιξε στο Φιλουμένα Μαρτουράνο που είναι, δεν είναι ακριβώς κωμωδία, αλλά δεν είναι και δράμα-δράμα. Ναι. Και μετά το ένα έφερε τα άλλο ουσιαστικά. Το ένα έφερε τα άλλο. Δηλαδή, με δεν σου έχουν κάνει πρόταση τώρα, τα τελευταία δύο-τρία χρόνια. Ναι. Όχι. Έχω παίξει στο θέατρο που είναι μισό-μισό, δηλαδή έχει και δραματικά στοιχεία. Αλλά όχι, καθαρό δράμα όχι. Θα δείξει. Ο μπαμπάς μου λέει πότε θα παίξεις δράμα. Λέω ναι, γιατί κάθε μέρα πάτε τηλέφωνο και μου λέει θα παίξεις δράμα. Και λέω όχι, παιδιά, όχι. Θα δούμε, λέω. Ξέρω εγώ. Ο πατέρας σου λοιπόν ήθελε να γίνει ηθοποιός και σπουδάσει. Σπούδασε ηθοποιός στη σχολή Σταυράκου τότε. Σπουδάζαν και ηθοποιοί. Αλλά δεν έγινε ποτέ. Δηλαδή, γιατί? Γιατί ήταν τα πέντε αδέλφια στην Αθήνα. Οι γονείς ήταν στο χωριό. Και ο μπαμπάς μου ως μεγαλύτερος αδερφός έπρεπε να δουλεύει όπως και τα άλλα, γιατί κάποια πήγαιναν σχολείο, ας πούμε. Αυτός έπρεπε να κοιμάται. Αυτό ήταν το πρώτο μέλημά του. Του φύγε αυτό το μεράκι ποτέ. Δεν δηλαδή, νομίζω. Ή παρακολουθεί ακόμα, βλέπει, αισθάνεται. Δεν νομίζω ότι του φύγε. Δεν ξέρω τώρα αν θέλει να παίξει, δηλαδή αν του λέγε έλα να παίξει θα ερχόταν. Εντάξει, μπορεί να μην ερχόταν, αλλά. Αλλά του αρέσει ακόμα, του αρέσει δηλαδή, πάρα πολύ. Θέατρο, βλέπει τηλεόραση. Όχι ξέρω, μόνο αυτό, αλλά ο μπαμπάς μου είναι πολύ ήρεμος άνθρωπος γενικώς. Η μόνη φορά που έχει αγρέψει σε μένα, που μου έχει και αδυναμία, ας πούμε, αυτό. Πώς το λέει, ήταν όταν του είπα, μπαμπά, δεν θα δώσω φέτος τη δραματική, γιατί εγώ είμαι λίγο οργανωτική σε κάτι τέτοια. Δεν θα δώσω φέτος, θα δώσω του χρόνου να κάτσω να διαβάσω και αυτά. Και αγρίεψε τρομερά. Τον κοίταγα. Του λέω: μην ανησυχείς, θα γίνω ηθοποιός, θα γίνω. Ήθελε για σένα να γίνεις ηθοποιός ή ενθουσιάστηκε όταν το είπες. Α, ήθελε. Ήθελε, δεν μου το είχε πει ποτέ όμως. Α, το κατάλαβε εκείνη την ημέρα. Που είπε: αν δεν δώσεις φέτος, δεν θα δώσεις ποτέ, θα σε παρασύρει. Πολύ ιδιαίτερο, ρε παιδί μου, γιατί συνήθως οι γονείς δεν ήταν πολύ. Πάρα πολύ ιδιαίτερο. Χαρούμενοι με αυτό. Αλλά ναι, στη σχολή μας λέγανε: εδώ δεν ήρθε, δεν σας έβαλε κανένας με το ζόρι. Ποιος από τους γονείς. Και σήκωνες και λέγα εγώ, εμένα, ο δικός μου. Όχι, πραγματικά. Μα είναι και ο καλύτερο. Και οι δύο γονείς μου δηλαδή. Και γενικά οι φίλοι μου και η οικογένειά μου είναι οι καλύτεροι κριτές μου. Αυτοί θα μου πούνε αν είναι καλή μια δουλειά. Από αυτούς καταλαβαίνω. Τους έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Και είναι και αντικειμενική. Εντάξει, η μαμά μου είναι λίγο πιο. Με καμαρώνει του στυλ, ας πούμε, που έχω. Σε όλα καλά. Σε όλα καλά. Ενώ ο μπαμπάς μου μπορεί να μου πει και κάτι αρνητικό. Θυμάμαι στη Μέδουσα, ας πούμε, που ήμασταν, είχε μια φωτογραφία με τη Γαλάνη πριν πάρα πολλά χρόνια, τέλος πάντων. Εγώ ακόμα δεν είχα εξοικειωθεί με το τραγούδι όπως τώρα, που τραγουδάω με τον Στέφανο τον Τσεύκαλη, έτσι. Και ήμουν λίγο μαζεμένη. Και μου λέει ο μπαμπάς μου, εσύ, λέω πώς σου φάνηκε με πάει παράσταση, μου λέει, χόρευες πάρα πολύ καλά. Είναι, ναι, αλλά τραγούσαμε κιόλας. Ναι, χόρευες καταπληκτικά. Στο τραγούδι, εντάξει, θα δούμε, θα δούμε. Μου το είπε, καταλαβες. Ωραίος που το είπε. Αλλά δεν το είπε με κακία, δεν με έκανε να νιώσω βάρος, καταλαβες. Καταλαβες. Τον αγαπώ πάρα πολύ και με έχει στηρίξει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και η μαμά μου. Και η μαμά σου, αλλά εδώ είναι το και η μαμά μου. Δώσε άλλο το πατέρα μου. Τον αγαπώ πολύ. Ναι. Μου είπαν να πω στη δραματική. Με ρώτησε γιατί δεν μπήκα. Εντάξει, επειδή μιλάμε για τον πατέρα μου που έχει σπουδάσει ηθοποιό. Όχι, και οι δύο με έχουν βοηθήσει. Δηλαδή, όντα μόνη μου με μια δουλειά που δούλευα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτοί με βοηθούσαν σε ό,τι έχω κάνει, αυτοί με έχουν βοηθήσει. Και ό,τι είμαι, αυτοί με έχουν κάνει. Διαφωνήσεις.